Όλος ο κόσμος γνωρίζει για την μυλοποταμίτικη φιλοξενία, αλλά και οι όπου γης μυλοποταμίτες δεν ξεχνούν τον τόπο τους. Έτσι και ο Γιώργος Ιγανός από το Φαράτσι Μυλοποτάμου και επιτυχημένος επιχειρηματίας στη ΣΥΠΑ προσφέρει φέτος 14.000 ευρώ στα εναπομείναντα 7 από τα 22 συνολικά δημοτικά σχολεία της περιοχής που έχει στηρίξει τα τελευταία 10 περίπου χρόνια. Από 2.000 ευρώ σε κάθε δημοτικό σχολείο. Τα δημοτικά σχολεία της επαρχίας μας είναι 22, απομένουν 7 και τα 7 θα χρηματοδοτηθούν φέτος από 2.000 ευρώ το καθένα για τις ανάγκες του σχολείου μας, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ και είναι πάντα αρρωγός στις προσπάθειες που καταβάλλουμε για την ανάπτυξη της επαρχίας μας. Όπως έχει καθιερωθεί στο Αναπτυξιακό Συνέδριο του Μυλοποτάμου, βραβεύτηκαν τα 3 πιο καθαρά χωριά του Δήμου. Πρώτες οι Σίσες με βραβείο 1.500 ευρώ, ακολούθως η Ελεύθερνα με 1.000 ευρώ και το τρίτο βραβείο απέσπασε η Αξός με 500 ευρώ από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Η Ήπεθρος βαστά. Εμείς έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την ενίσχυση όλων των υποδομών στην ενδοχώρα. Γιατί ο κάθε κάτοικος όπου για να κατοικεί πρέπει να έχει τα ίδια δικαιώματα είτε στην πόλη είτε στο χωριό. Και υπάρχουν πολλές περιοχές στην ενδοχώρα που πραγματικά κρατούν τον πληθυσμό. Η αυτοδιοίκηση των δύο βαθμών με τους φορείς της περιοχής θα συνεργαστούν ώστε τα πορίσματα του 33ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Μυλοποτάμου να εκδοθούν σε ψήφισμα από το οποίο θα προκύπτει ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής. Ψήφισμα θα περιέχει τη συμφωνία των αιρετών του πρώτου και του δεύτερου βαθμού καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έτσι ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι του χρόνου που θα γίνει και πάλι το συνέδριό μας να είμαστε σε θέση να δούμε τι έχει υλοποιηθεί και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε ένα business plan. Και καταβάλουμε συνεχεία όλα για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις μας μιας κοινωνίας που βλέπει καθημερινά να μειώνονται οι δυνατότητές της και τα μέσα εξέλιξή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγινε ειδική μνεία στους εθνικούς αγώνες για την ελευθερία, στους οποίους πρωτοστάτησαν οι μυλοποταμίτες, αναγνωρίζοντας ότι θα πρέπει να καμφθεί η υπερβολή στον σχολιασμό κάποιων καταστάσεων, αφού τα προτερήματα υπερνικούν τα όποια μειονεκτήματα της περιοχής. Ανθρώπους τους οποίους εκτιμώ και αγαπώ ιδιαιτέρως. Μυλοποταμίτες, οι οποίοι προσέφεραν πάρα πολλά σε όλη τη διάρκεια των εθνικών αγώνων, ήταν προτεργάτες. Τα προτερήματα του Μυλοποτάμου είναι πολύ περισσότερα, απείρως περισσότερα από τα μειονεκτήματα που στο κάτω-κάτω συγγραφείς έχει κάθε περιοχή. Αλλά καμιά φορά όμως λέγονται υπερβολές. Και για αυτές τις υπερβολές θέλω να πω ότι όσοι για Μυλοπόταμο κατηγορίες λένε ή δεν τον εγκατέχουν ή πρέπει τους λένε.